Ντουρμισάη, καλή υποδοχή, έχει ανέβει ψηλά. Ο Σχέγκεφελ για να τον μαρκάρει. Μπαλογιάννης για τον Ντίκο. Διουσέ. Νεγιάδο, πέρασε ωραία την μπάλα από τον Κουρμπέλη. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Γκορτσίλας, γιατί ο Όφη βγαίνει μπροστά από την αριστερή πλευρά με τον Μπαλογιάννη. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά ο Μπρινιόλι. Θα απομακρύνει ο Γκορτσίλας. Λέει παίζεται. Ο Λάρσον είχε κάνει την κεφαλιά και σηκώνει τα χέρια στον βοηθό, θεωρώντας ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Και είναι γκολ. Ήταν εμφανές ότι η μπάλα ήταν μέσα την ώρα που έπεσε ο Μπρινιόλι. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ στη Λεωφόρο με 1-0 σε μία από τις σπάνιες αντεπιθέσεις του. Θα καταφέρει να βρει δίχτυα από τη συνεργασία δύο πλάγιων αμυντικών, του αριστερού μπακ του Μπαλογιάννη και του Λάρσον, ο οποίος σκοράρει. Μπάλα στα πόδια του Μάγνουσον. Σηκώθηκε το μεταξύ ο Μπαλογιάννης. Βαγιανίδης πίσω για τον Ρουμέν Πέρεφ. Μπερνάρ χαμηλά για τον Ιωαννίδη, βλέπει τον Μάγνουσον που είναι σε θέση για να βγάλει μια σέντρα. Την έβγαλε χαμηλά, η μπάλα κόντραρε και έφυγε από την απέναντι πλευρά. Βέρμπιτς. Μπερνάρ. Ρουμπέν Πέρεθ. Πάσα του Τσέριν για τον Ιωαννίδη. Κλειστή τρίπλα, σουτ, γκολ! Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό από το τέλος του πρώτου γύρου και μετά είναι αυτός που ερχόμενος από τον πάγκο σκοράρει και ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό. 1-1. Εξαιρετική ενέργεια από τον Ισούτ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο εξαιρετικός μέχρι τώρα Μανδάς.